Και μαζί μας και ο Γιώργος Στεφανάκης, υποψήφιος ευρωβουλευτής από το ΚΚΕ. Εσείς δεν είπαμε πού είστε. Το λέμε. Εντάξει, κάτι μου κάνει το Στεφανάκη σε μένα. Σου λέει έτσι. Κάτι μπορώ να υποψιαστώ. Δεν μπορεί. Λοιπόν. Και έχετε και άμεση άποψη από ό,τι ξέρω. Έτσι, ασχολείστε και πολλά χρόνια με το κομμάτι του τουρισμού, επισητισμού. Είμαι ο πρόεδρος των εργαζομένων εδώ στην Αττική, στα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια. Πολύ ωραία. Σοβαρό ζήτημα αυτό, έτσι, με τις ελλείψεις, στους εργαζόμενους, συνθήκες. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε σήμερα να το συζητήσουμε. Το έχουμε κάνει πολλές φορές εμείς ούτως ή άλλως. Όχι, εγώ θα μπορούσα να ξεκινήσω από εκεί. Γιατί έλεγε τις προάλλες. Όχι, το είπε όχι μία, το είπε δύο-τρεις φορές στον είδα στην περιοδία της Μακεδονίας συγκεκριμένα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ότι κοιτάξτε, αν δεν λέτε αυτά που λέτε για την οικονομία, λέει στους αντιπάλους, δεν ήταν εκεί δηλαδή αντιπάλους, το έλεγε στην ομιλία του. Αλλά εγώ βλέπω ενεργεία έπεσε, λέει, επί ημερών της Νέας Δημοκρατίας. Και θα ξεκινήσω με εσάς, κύριε Στεφανάκη, που είστε εκεί υποψήφιος, και θα πάμε μετά στον κύριο Σαρακιώτη για να απαντήσει, κύριε Κουτσουπιά. Βλέπω ανεργία έχει πέσει από το 17 στο 10%. Και από εκεί που λέει στην προεκλογική περίοδο 19, μου λέγανε βρες μας δουλειά, τώρα έρχονται εργοδότες και λένε βρες μας εργαζομένους. Ναι, βρες μας σκλάβους εννοεί. Γιατί μην κάνουμε τώρα πώς δεν ξέρουμε τι γίνεται στον τουρισμό. Σε τι συνθήκες δουλεύαν οι εργαζόμενοι όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζουν να δουλεύουν. 7 μέρες δουλειά, 10 ώρες την ημέρα για 5-6 μήνες. Μόνο το φάρμακο για να μας βάλουν σε χειμερία ανάρκη δεν έχουν βρει ακόμα. Για να μπορέσουμε να τη βγάλουμε το χειμώνα. Με 3 μήνες ταμείο ανεργίας, με μισθούς του 2011 και υπερκέρδη, κέρδη, όπως θέλετε πείτε τα, στους μεγάλους ξενοδόχους, στις μεγάλες εταιρείες. 20 δισεκατομμύρια ήταν τα κέρδη από τον τουρισμό και εμείς είμαστε με το μισθό του 11, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Με εργολαβικά συνεργεία, δουλεμπορικά λέμε εμείς, ναι. Τα οποία στέλνουν εργαζόμενους χωρίς κανένα δικαίωμα, χωρίς καν να ξέρουν ποιος είναι το αφεντικό, να το πούμε απλά, σε ξενοδοχεία γκέτο, που αυτή η κλειδί που φαίνεται από μπροστά είναι σε αντίστροφη, να το πούμε έτσι, κατάσταση. Εντάξει, προφανώς ναι, δεν μένουν στις σουίτες και σε αυτά οι εργαζόμενοι, το ξέρουμε. Όχι, μένουν σε τρόγλες. Μένουν σε τρόγλες, 5-6 άτομα, ναι, σε 20 τετραγωνικά, έτσι. Και δουλεύουν ασταμάτητα ήλιο με ήλιο. Αν αυτό εννοούν, βρείτε μας εργαζόμενους. Ναι. Λοιπόν, άρα τελικά έχει βελτιωθεί η οικονομία αυτή την πενταετία της Νέας Δημοκρατίας ή όχι, κάτι γνώμη? Έχει βελτιωθεί η οικονομία των μεγάλων ξενοδόχων, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Προφανώς έχει βελτιωθεί. Των εργαζομένων έχει βελτιωθεί. Εγώ είμαι μάγειρας. Ναι. Πρώτος μάγειρας, μισθός 2011. Ναι. Έχουμε 2024 από ό,τι ξέρω. Έτσι δεν είναι? Και η ακρίβεια, και τουλάχιστον στα βασικά τρόφιμα, έχει φτάσει. Στο 20% κοντεύει να φτάσει. Εμένα πάντως φίλος. Εγώ δηλαδή έχω την ίδια αγοραστική δυνατότητα που έχει, που έχει. Είναι ενδιαφέρον που λέτε για τη μάγκα. Για τις προάλλες μου έλεγε που είχα το 2011. Ότι έδινε μισθό. Το σημαντικότερο, συγγνώμη. 2.500 ευρώ καθαρά σε δύσκολες συνθήκες, βέβαια, ομολογουμένως για σεφ στην κουζίνα του και δεν έβρισκε. Και δεν πάει κανείς. Δεν πάει. Προφανώς. Και γενικά στον τουρισμό δεν πάει κανείς. Είναι λίγα, αλλά τα 2.500. Και όχι μόνο. Εάν δουλεύεις 10 ώρες την ημέρα, 7 σερί την εβδομάδα για 6 μήνες, είναι λίγα. Προφανώς και είναι λίγα. Το ζήτημα είναι ότι είμαστε άνθρωποι. Δεν είμαστε ρομπότ. Ναι. Πρέπει να έχουμε ελεύθερο χρόνο, να πάμε στην οικογένειά μας, να δημιουργήσουμε, να ασχοληθούμε με τον πολιτισμό. Αυτά τι είναι δηλαδή? Συγγνώμη. Δεν ξέρω, κύριος Μητσοτάκης, τα αιτήματα των εργαζομένων. Έχουμε πάει εκατοντάδες φορές στα Υπουργεία. Στο Υπουργείο Εργασίας, έχουμε κάνει διαδηλώσεις, έχουμε κάνει απεργίες. Δεν τα ξέρει τα αιτήματα. Γιατί δεν τα υλοποιούν? Μας κόψανε τα βαρέα θηγινά. Μας κόψανε το εφάπαξ. Μας βγάλανε μάγειρες, καμαριέρες, τα βαρέα θηγινά. Στα 67, στη σύνταξη, ο μάγειρας και η καμαριέρα. Είναι δυνατόν? Μας κόψανε το εφάπαξ 20 χρόνια στα ξενοδοχεία και δεν παίρνουμε επιστροφή στο τεχνικό σα κομμάτι. Ας ικανοποιήσουν αυτά. Το Ταμείο Ενεργείας για όλη τη χειμερινή περίοδο. Είναι κριτήριο ψήφου. Είναι κριτήριο ψήφου για τους εργαζόμενους, για το λαό της Ελλάδας. Αυτή η κατάσταση και αυτή η αντιπαράθεση, η οποία παίρνει ως δεδομένο την ενίσχυση του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια, γιατί αυτός ήταν ο λόγος της συμφωνίας, ο σκοπός της συμφωνίας, να το πούμε έτσι, αποδείχτηκε. Εμείς το είχαμε πει από την αρχή, ότι ακόμα και ο χαρακτηρισμός, ο γεωγραφικός προσδιορισμός θα εξαφανιζόταν τα επόμενα χρόνια και επιβεβαιωνόμαστε. Είδατε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης στον ΗΠΑ, που μιλάει για σταθερή συνεργασία της Βόρειας Μακεδονίας και, να το πούμε έτσι, σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Έτσι, αυτός ήταν ο σκοπός και αυτό γεννά νέες πολεμικές αιστείες, γεννά νέους κινδύνους, ανταγωνισμούς που θα την πληρώσουν οι λαοί. Η πολεμοκάπηλη λοιπόν Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολεμοκάπηλη Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να καταδικαστεί με ψήφο στο ΚΚΕ σε αυτές τις ευρωεκλογές. Εμείς καλούμε όλους τους εργαζόμενους, όλο το λαό της Ελλάδας, τους μικρούς επαγγελματίες, τους αγρότες, να κρίνουμε βάση την εμπειρία τους. Αυτοί που μας τσάκισαν τη ζωή, ωραία, πρέπει να καταδικαστούν. Έχουν ευθύνη όλα τα κόμματα, ωραία, που κυβέρνησαν και που στήριξαν τις αποφάσεις της οδηγίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες οδηγούν σε 13 ώρες δουλειά,
σε αφανισμό των μικρών επαγγελματιών. Δεν έχουμε χρόνο, κύριε Στεφανάκη. Ευχαριστούμε πρέπει πάρα να πολύ. Πάμε... αφανισμό του εισοδήματος των εργαζομένων. Ακολουθεί, δηλαδή. Λοιπόν, στο ΚΚΕ, λοιπόν, αυτό είναι το πραγματικό. Πάμε σε αλλαγή.